Σήμερα η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, γιορτάζει και τιμά την φανέρωσή της μέσα στην ιστορία. Η Εκκλησία ουρανία πραγματικότητας γίνεται σήμερα και υπόθεση της γης. Περιορίζεται εις τον Θεό η Εκκλησία και εις τους Αγίους Αγγέλους, αλλά τώρα συμπεριλαμβάνει και τους ανθρώπους. Ενώ η Δευτέρα της απόπειρα να συμπεριλάβει τους ανθρώπους, στο πρόσωπο το θεανθρώπινο του Ιησού Χριστού γίνεται τώρα, γιατί πρώτη απέτυχε με την πτώση των πρωτοπλάστων. Όταν οι πρωτόπλαστοι ήσαν στη γη, σκοπός ήταν να συμπεριληφθούν οι άνθρωποι όλοι εις αυτήν την Εκκλησία του Αγίου Τριαδικού Θεού και των Αγίων Αγγέλων. Αλλά η παράβαση του Αδάμ, των πρωτοπλάστων καλύτερα, εματέωσε αυτήν την εκκλησιαστικοποίηση. Η αγάπη όμως του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού ξανάστησε στη γη το θέμα αυτό, και είναι η Πεντηκοστή. Πόσο πρέπει να ευχαριστούμε και να δοξάζουμε τη σοφία και τη δύναμη και την αγάπη του Αγίου Τριαδικού Θεού, γιατί δεν μας απέρριψε, αλλά πάλι γινόμεθα δεκτοί ως άνθρωποι από την αγάπη του. Τα μεγαλεία του Αγίου Πνεύματος που φανερώνει την Εκκλησία στη γη, όλοι τα θαυμάζουν, αλλά όχι όλοι. Άλλοι θαυμάζουν και άλλοι χλεβάζουν. Γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς: «Εξίσταντο δε πάντες και θαύμαζαν», εννοείται την ημέρα της Πεντηκοστής. «Και πώς εμείς ακούομεν λαλούν των αυτών, τα συμμετέρες γλώσσες, τα μεγαλεία του Θεού, διότι ολόκληρη η πόλη εκινήθη γύρω από το θέμα της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, τα μεγαλεία του Θεού», έλεγαν πολλοί. «Εξίσταντο δε πάντες και διπόρουν», ότι απορούσαν όλοι και έλεγαν άλλον προς άλλον, λέγοντες: «Τι αν θέλει τούτο είναι, τι σημαίνουν αυτά όλα, τι είναι όλα αυτά». Προσέξτε το. «Έτεροι δε εχλέβαζον», χλεβάζοντες έλεγαν ότι «γλεύκους με μεστομένη εσύ». Άλλοι θα πιαν κασάκι, οι Απόστολοι, στο υπερόν επάνω, μέθησε, και τώρα παρουσιάζουν φαινόμενα μέθης. Για κοιτάξτε, δύο διαφορετικές τάσεις και δύο διαφορετικές ερμηνείες μπροστά στο γεγονός της Πεντηκοστής. Το καταπληκτικό είναι ότι αυτοί που εχλέβασαν έδωσαν τον πιο σωστό και τον πιο ακριβή χαρακτηρισμό στους ήδη πνευματοφόρους Αποστόλους, ότι ήσαν μεθυσμένοι. Ναι, ήταν μεθυσμένοι. Αυτό ήταν αλήθεια. Άλλη παράγραφος, ότι αυτό το έλεγαν με σκοπό τη χλέβη, να κοροϊδέψουν. Θα απαντήσει νυφάλια ο Απόστολος Πέτρος: «Ούγα ως ημίς υπολαμβάνεται, ούτι μεθύγους είναι. Έστεγαρ ώρα τρίτη της ημέρας». Δεν είναι μεθυσμένοι αυτοί, όπως εσείς νομίζετε. Θέλετε, είναι η τρίτη ώρα της ημέρας, δηλαδή 9 το πρωί. Και είναι γνωστό ότι οι Ιουδαίοι το πρωί ποτέ δεν έπιναν κρασί, ποτέ δεν έπιναν, και συνεπώς
θα λέγαμε για αυτούς θα ήταν αδιανόητο να πιει κανείς πρωί-πρωί κρασί. Γι' αυτό ο Απόστολος Πέτρος χρησιμοποίησε το επιχείρημα ότι είναι 9 το πρωί. Συνεπώς, είσαι μυστική. Όχι μεθυσμένη, όπως ενομίστηκαν εντελώς αβίαστα, αφήνεται να φανεί ότι υπάρχει μέθη με κρασί και μέθη χωρίς κρασί. Αυτό, αγαπητοί μου, θα είναι το θέμα μας. Είναι μια μέθη δαιμονική και μια μέθη του Αγίου Πνεύματος. Ας προσέξουμε. Ποια είναι αυτή η μέθη η δαιμονική? Πρώτα να δούμε τι είναι μέθη. Μέθη σημαίνει, λέει ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, αμετρία. Δηλαδή, κάτι το άμετρο. Ο Θεός έκανε το κρασί από την άμυνα. Σας κάνει εντύπωση ότι χρησιμοποιείται το κρασί για το ιερότατο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας? Δεν μας είπε ο Θεός ότι μπορούμε να πούμε περισσότερο, δηλαδή να πούμε κρασί. Γιατί? Γιατί το κρασί είναι δίκοπο μαχαίρι. Αν πεις παραπάνω θα μεθύσεις. Και όταν είναι μεν περί πνευματικών θεμάτων, ζητητέων. Αν όμως είναι επί υλικών πραγμάτων, τότε έχουμε έναν δαιμονισμό. Ξέρετε ότι δυστυχώς ο άνθρωπος με πολύ ευκολία φτάνει εις τον δαιμονισμό. Το ξέρετε αυτό? Γιατί απλούστατα φτάνει εις την αμετρία. Θυμηθείτε όταν ο διάβολος είπε στον Κύριο στην έρημο, πες τα ψωμιά, συγγνώμη, πες οι πέτρες αυτές να γίνουν ψωμιά. Δεν είπε πες μία πέτρα να γίνει ψωμί, αφού νύστευσε 40 ημέρες και 40 νύχτες για να κορέσεις την πείνα σου, αλλά οι πέτρες να γίνουν ψωμιά. Και ο Κύριος θα έτρωγε όλα εκείνα τα ψωμιά. Δηλαδή ο διάβολος ήθελε να ρίξει τον Κύριο εις αυτήν την αμετρία. Μην το ξεχνάμε. Τιμάει μας τους Έλληνες όταν σκεφτήκαμε με τη φιλοσοφία μας. Παν μέτρο άριστον. Μας τιμάει ιδιαίτερα. Και δεν είναι μόνο σε ένα τομέα. Ακόμα και στην τέχνη και οτιδήποτε, οπουδήποτε, το μέτρο είναι πάντοτε άριστον. Ούτε πιο πάνω, ούτε πιο κάτω. Έχουμε όμως την αμετρία, δυστυχώς, ή τη μέθη, όπως είπαμε, αποκτήσεως υλικών αγαθών. Εδώ είναι τώρα αυτή η δαιμονική μέθη, η οποία λέγεται αλόγιστος από τους πατέρες. Είναι πράγματι αλόγιστος η δαιμονική μέθη. Δηλαδή δεν είναι λογική. Και πρώτα-πρώτα, επί της ύλης γενικά. Γράφει ο Μακάριος ο Αιγύπτιος, ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, περί μέθης και ύλης. Γράφει πολλά. Λέγει ότι ο ηλιστής μεθά με την ύλη, ζητεί την άμετρον κατοχή της, αλλά και την απόλαυσή της. Μια μέθη που εκφράζει πνεύμα ιδωλολατρίας. Έχουμε τη μέθη της αγνίας, ο Άγιος Μακάριος, ο Αιγύπτιος, μας λέει, αυτή παντού γεννά την αμετρίαν, αχ αυτή η άγνοια, είναι η μάνα του φανατισμού, της μορίας, της αναρχίας. Δείτε πως ενεργούν, θα λέγαμε στην εποχή μας, οι αναρχικοί στην εποχή μας. Οι αναρχικοί πώς ενεργούν?
Γράφει ο Μέγας Βασίλειος ότι μέχρι δεινή φιλοδοξία και φιλαργυρία. Δεινή, λέει, μέχρι είναι για τον άνθρωπο όταν πέσει εις την φιλοδοξία και εις την φιλαρχία. Είδατε πως κάνουν οι άνθρωποι προκειμένου να ικανοποιήσουν τη φιλοδοξία τους και τη και την φιλαρχία τους. Είναι φοβερό. Όταν ο άνθρωπος όντως μεθύσει από την φιλοδοξία και την φιλαρχία, φτάνει μέχρι και αυτήν την αυτοκαταστροφή του. Φτάνει σε πολλαπλό έγκλημα. Σε αυτήν οφείλονται όλες οι συμφορές των λαών. Αρκεί να κρατήσει ο άλλος τη θέση του. Ακούσατε τι είπα? Να κρατήσει τη θέση του. Από φιλοδοξία. Ας γίνουν οι άλλοι μαλλιά κουβάλια. Το γόητρο, το γόητρο. Σε αυτήν οφείλονται όλες οι συμφορές, όπως σας είπα, των λαών. Εμφανίζεται μέθη μανιακή. Ακόμη έχουμε μέθη και από αυτόν τον πολιτισμό. Σας κάνει εντύπωση? Διότι και ο πολιτισμός είναι μία μέθη. Σου λέγει ο άλλος ότι το λέει ο πολιτισμός. Υπάρχει ένα τραχαλιτό να φτάσουμε ότι σκαρώνει ο πολιτισμός. Βέβαια, εννοείται ο αλόγιστος πολιτισμός. Διότι μέχρι σε ενός βαθμού ο πολιτισμός είναι καλός. Βελτιώνει τη ζωή μας. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά όταν όμως ξεπεράσει τα όρια του, τότε στους ανθρώπους δημιουργεί μία μέθη. Μήπως η μόδα που ακολουθούν οι γυναίκες δεν είναι μία μέθη? Κοιτάζουν διαρκώς τα φιγουρίνια, τα περιοδικά. Τι το καινούριο? Να μην φανούμε ότι υστερούμε. Όλα αυτά, αγαπητοί μου, ξέρετε με μία λέξη τι είναι? Να λέει ο άνθρωπος, καλή είναι η γη, δεν μας ενδιαφέρει ο ουρανός. Έχουμε και τη μέθη της αποστασίας που ακολουθεί τον πολιτισμό. Σύμβολο του πολιτισμού και της αποστασίας είναι η Βαβυλών, η πόλη η μεγάλη, η πόρνη η μεγάλη. Όπως λέει ο Ευαγγελιστής στην Αποκάλυψή του, μεθείς, μετά τις οποίες επόρνευσαν, δηλαδή απεστάτησαν, οι κατοικούντες στην γη εκ του ίνου της πορνείας αυτής. Ναι, και η μέθη της αποστασίας φτάνει στην εχθρική διάθεση κατά του Θεού. Στρέφεται εναντίον του Θεού. Γι' αυτό έχουμε το φαινόμενο της αθεΐας. Με φρίκη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης περιγράφει στην Αποκάλυψή του στο 17ο κεφάλαιο: «Και είδον την γυναίκα μεθύουσαν εκ του αίματος των Αγίων και εκ του αίματος των μαρτύρων Ιησού». Μεθούσε με το αίμα των Αγίων. Είναι εκείνοι οι οποίοι γίνονται διώκτες του χριστιανισμού. Και αυτό βεβαίως είναι έργο του διαβόλου που βάζει τους ανθρώπους έτσι να κινούν. Είναι και η μέθη της εκοσμικεύσεως των χριστιανών. Οι χριστιανοί μας διαρκώς και διαρκώς, αγαπητοί μου, εκοσμικεύονται. Έγιναν ιοί του αιώνος τούτου. Έγιναν δηλαδή σεκουλαριστές, όπως λέμε. Σεκουλούς θα πει αιώνα. Ο Κύριος διαζωγραφίζει την ψυχολογία του εκοσμικευμένου χριστιανού. Ποια είναι? Ποιήν και μεθύσχεστε. Έτσι λέει, σε μια παραβολή του γι' αυτό. Γιατί χρονίζει ο Κύριος? Δεν σου λέει δεν πιστεύω ότι θα έρθει ο Χριστός, αλλά χρονίζει ο Κύριος. Και αρχίζει να τρώει και να πίνει, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα.
ακιδεία και όχι εγρήγορηση στην πνευματική ζωή υπάρχει εδώ. Ο Κύριος ή δεν έρχεται, όπως είπαμε, ή αρχεί να έρθει. Δεν μας ενδιαφέρει. Ας κάνει καλά εκείνος. Εμείς τώρα είμαι εδώ στην παρούσα ζωή και θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή μας. Είναι και η μέθη τώρα και με το κοινό κρασί. Το κοινό κρασί, αυτό που πίνουμε και μετά. Κατά κυριολεξία δηλαδή. Και βεβαίως σας το είπα, το κρασί δεν είναι κακό. Η μέθη είναι κάτι το κακό. Το κρασί είναι δημιούργημα του Θεού. Θα επαναλάβω ότι είπα στην αρχή. Ο Κύριος το χρησιμοποίησε εις το μυστήριο, το θεότατο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αλλά δεν είναι το κρασί αυτό κάθε αυτό. Αλλά είναι η μέθη. Είναι η αμετρία που σας ανέφερα προηγουμένως. Γι' αυτό το Άγιο Πνεύμα παραγγέλει και λέγει «Μη μεθύσκεστε ίνο, ενώ εστί ασωτεία», γράφει εις τους Εφεσίους ο Απόστολος Παύλος. «Μη μεθάτε με κρασί», που σε αυτό υπάρχει η ασωτεία. Πραγματικά, έχετε δει ανθρώπους που μεθούν? Δεν τους χαρακτηρίζετε σε όλη τους τη ζωή ασώτους ανθρώπους? Ούτε στα οικονομικά τους είναι σωστοί, ούτε στη συμπεριφορά τους είναι σωστοί, ούτε μέσα στο σπίτι σωστοί είναι, ούτε στο δρόμο είναι σωστοί. Είδες μεθυσμένον άνθρωπο, πάρε δρόμο και φύγε. Λέει μια παροιμία, μια λαϊκή παροιμία, είδε λέει ο τρελός το μεθυσμένο και το βάλε στα πόδια. Δηλαδή ο τρελός φοβήθηκε τον μεθυσμένο. Ο άνθρωπος αυτός είναι δυνατόν ποτέ να στέκεται σωστά? Αλλά τι λέει στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος? «Ως εν ημέρα ευσχημόνος περιπατήσουμε, μη κόμεις και μέθες». Δηλαδή να ζήσουμε ευσχημόνος, λέγει στην παρούσα ζωή. Ευσχημόνος, προσέξτε, ο ευσχήμων λέγεται εκείνος ο οποίος έχει διατηρεί καλό σχήμα. Περίπου, έχω τα αμφιά μου, όπως βλέπετε, έχω ένα καλό σχήμα. Αν αρχίζω να τα βγάζω τα αμφιά μου, θα έχω καλό σχήμα? Όχι, βεβαίως. Έτσι και ο μέθυσος άνθρωπος είναι, δεν είναι ευσχήμων. Και ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι περιπατήσουμε ευσχημόνος, μη κόμεις και μέθες. Όχι με βρωμιές και ανηθικότητες και μεθύσια. Αλλά υπάρχουν λογής μέθες. Είναι και η μέθη των σαρκικών αμαρτημάτων. Είναι και η μέθη του πλούτου. Είναι η μέθη της εξουσίας, όπως σας είπα προηγουμένως. Είναι η μέθη της ταχύτητος. Ξέρετε ότι η ταχύτητα είναι μια υπόθεση που για να ημέθει προπαντός εις τα νέα παιδιά. Βλέπετε, περπατάτε στον δρόμο και σας προσπερνά μια μοτοσυκλέτα με μια ταχύτητα που λέτε, πού πάει, τρελός είναι αυτός. Έχει μεθύσει, όχι με κρασί. Έχει μεθύσει από αυτό το φαινόμενο που λέγεται ταχύτητα. Το πλούτος, σας εξήγησε. Όλα αυτά είναι μέθες. Και όλες φυσικά είναι δαιμονικές, γιατί ξεστρατίζουν τον άνθρωπο, του θολώνουν το μάτι της ψυχής για να μην μπορεί να βλέπει τον Κύριο της δόξης και τα μεγάλα του έργα. Είναι και η μέθη όμως, αγαπητοί μου, του Αγίου Πνεύματος. Εδώ θα ήθελα να προσέξουμε, γιατί αυτή μας ενδιαφέρει. Αυτοί που κατελήφθησαν οι μαθητές την ημέρα της Πεντηκοστής, που εκείνοι που δεν καταλάβαιναν τίποτε κατηγόρησαν και είπαν «Γλεύκους με μεστομένη εσύ». Δηλαδή ήπιαν πολύ κρασί και μέθησαν. Ήσαν οι 120 της ημέρας, 120, δεν ήσαν μόνο οι 12 μαθητές. Ήσαν οι 120 πιστοί την ημέρα της Πεντηκοστής.
Αυτοί, όπως όλοι οι πιστοί μέσα εις τους αιώνες, μεθούν από τις νοητής αμπέλου πολλάκης. Έτι καρποφορισάσεις εν προφήτες, λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, και εν Κοινή Διαθήκη βλαστησάσεις. Ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή, που σημαίνει θα πάρω από αυτό το αμπέλι, θα το κάνω κρασί και θα το πιω. Και ποιος είναι τώρα το κρασί αυτό που θα με μεθύσει? Ο Χριστός. Γράφει ένας άλλος εκκλησιαστικός συγγραφέας, ο Υιός αληθινή άμπελος. Τούτο δε δήλων, είναι φανερό, δηλωνέστε της νυήσιν αξίως χάριτος προφητικής, το ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Που το λέει η Γραφή αυτό, ότι το κρασί λέγει εφραίνει την καρδίαν του ανθρώπου, και ενθουσιάν ποιόν και μεθύν, μέθυν ουκαλόγιστον, αλλά θύα. Και το προφητικό μέθυν. Εκείνο που λέγει ίνος εφραίνει καρδιά ανθρώπου, ναι, διότι ο Χριστός είναι ο νέος αυτός ίνος απονοητής αμπέλου, λέγει πάλι ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων στη 17η κατηχησή του. Ή, όπως λέει ο Ψαλμοδός εις τον 22ο Ψαλμό, και το ποτήριόν σου μεθύσκον με ως κράτηστον. Το ποτήρι σου με μεθάει. Είναι ο Χριστός ο ίνος ο νέος που μπαίνει σε καινούρια σκιά, είπε, γιατί αλλιώτικα δεν θα άντεχαν τα σκιά τα παλιά, αλλά θα διερήγνυγαν. Είναι μια παραβολή ο Χριστός. Βάζουν, λέγει, το καινούριο το κρασί στα καινούριους σκούς. Με άλλα λόγια, την καινούρια μου διδασκαλία στους καινούριους ανθρώπους, να μπορούν να τη ζήσουν και να τη βιώσουν. Είναι το πόμα το κενών, που, δηλαδή πόμα από το πίνο, το πόμα το κενών που σημειώνουν οι υμνογράφοι. Και ο Χριστός μεθά εκείνους που τον αγαπούν. Ναι, μέθη Χριστού σημαίνει έρος Χριστού, έρος Χριστού, έρωτας Χριστού. Σημαίνει υπερπλήρη των αγαθών αμετρία, που λέγει ο Άγιος Διονύσιος Αεροπαγίτης. Και ενός τρόπος μέθης, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Μέθη νυφάλιος, λέει ο Άγιος Μακάριος. Και αυτή η μέθη είναι μέθη αποκλειστική, γιατί μεθά μόνον με το Χριστό και το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή η μέθη είναι νεκρωτική της αμαρτίας, νεκρώνει την αμαρτία. Καρδίας ζωοποιητική, μέθη εναντία της σωματικής, διότι η μέθη σωματική επιφέρει την ηλίθη. Αλλά τώρα εκείνος που γνωρίζει ό,τι γνωρίζει, όταν έχει αυτήν την πνευματική μέθη, μάλλον προσθέτει και προσθέτει γνώση. Η τήρηση των εντολών είναι βασική προϋπόθεση της πνευματικής ζωής, αλλά δεν είναι επαρκής. Εδώ θα ήθελα να προσέξουμε, γιατί δυστυχώς μπορεί να τηρούμε τις εντολές του Θεού. Δεν μεθύσαμε ποτέ από το Πνεύμα το Άγιο. Πρέπει να οδηγήσει στην πνευματική μέθη το Πνεύμα το Άγιο, που είναι υπέρβαση των εντολών και των αρετών. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Αυτό ειδικά είναι για μας. Η πίστη πρέπει να γίνει μέθη. Η ελπίδα πρέπει να γίνει μέθη. Η αγάπη πρέπει να γίνει μέθη. Ναι, και όπως λέει ο Κάλιστος ο Ξανθόπουλος, όλος τη Θεία μέθη της προς Θεόν πίστεως και ελπίδος και αγάπης, καταβαπτισθέντες και γούν αλλοιωθέντες την Κρήτο και μακαρίαν της δεξιάς του υψίστου αλλοίωση.
παθαίνει ο άνθρωπος μία αλίωση. Και αυτή η αλίωση, λέει η Αγία Γραφή, είναι αλίωση της δεξιάς του υψίστου. Ο Απόστολος Παύλος γράφει, το πνεύμα της ζέοντες. Αυτό το ζέοντες δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά μία μέθη πνευματική. Εκείνο που γράφει ο Κύριος τον Άγγελο της Εφέσου στην Αποκάλυψη, αλλά έχω κατά σου, έχω κάτι εναντίον σου. Ναι, ναι, όλα αυτά, ναι, ναι, αλλά έχω κάτι εναντίον σου. Ότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Την πρώτη σου αγάπη, λέει, την άφησες. Δηλαδή η αγάπη σου η πρώτη ανήρχεται σε επίπεδο μέθης. Τώρα όμως όχι. Η μέθη της αγάπης κάνει τους πιστούς να ακολουθούν το αρνείο όπου υπάρχει. Όπου δεν υπάρχει. Αγαπητοί, ο σοφός Σιράχ γράφει ότι η ενυπόστατη σοφία μεθύσκει τους πιστούς της από τον καρπόν αυτής. Είναι στο πρώτο κεφάλαιο. Και η καρπή της είναι καρπή του Αγίου Πνεύματος. Και το βιβλίο Νασμασμάτων, που είναι η έκφραση μέθης του νυμφίου Χριστού, είναι βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, προς την νύμφη Εκκλησία και αντίστροφα της Εκκλησίας προς τον Χριστό. Γράφει εκεί, στο πέμπτο κεφάλαιο, «Έπιον ίνον μου, ήπια το κρασί μου, φάγε τα πλησίοι, ό κοντινοί μου, φάτε και πίετε και μεθύστητε αδελφοί». Και μεθύσατε αδελφοί. Σήμερα η πνευματική μας ζωή είναι ανέραστη, αμέθυστη. Ομιλεί εκείνος προς τους πιστούς. Ναι, οι λόγοι αυτοί είναι γνώριμοι. Όταν λέγει ο Κύριος λάβετε, φάγετε, πίετε εξ αυτού πάνες, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και όσοι φάγουν και πιούν των Χριστών μεθούν τη μέθη του Αγίου Πνεύματος. Ναι, κανείς δεν θα πήγαινε στο μαρτύριο. 11 έως 13 εκατομμύρια μάρτυρες έχουμε τους πρώτους τρεις αιώνες, εάν αυτοί δεν ήσαν μεθυσμένοι από την αγάπη του Ιησού Χριστού. Την υφάλιον μέθη που ανοίγει τα μάτια του νου και του χαρίζει τη γνώση των θείων μυστηρίων, μας λέει ο Άγιος Μακάριος. Αγαπητοί, οι εχθροί του Θεού εχλέβασαν τους μαθητάς ότι γλεύκους με μεστομένη εισήν και είπαν, θέλετε, μίαν αλήθεια. Μόνο που αυτοί δεν κατενόησαν την αλήθεια αυτή, γιατί είχαν χλεβαστική διάθεση. Όποιος πιει από την νοητή άμπελ των Χριστών το κρασί το δικό του, τότε μεθά από το Πνεύμα το Άγιο, μεθά και βλέπει τον κόσμο αλλιώτικα, τον κόσμο της Βασιλείας του Θεού που ανατέλει. Αμήν.